Ο καγκελάριος της Αυστρίας που αυτή τη στιγμή ζωντανά κάνει δηλώσεις εισερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να αυτή τη στιγμή όχι. Θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει μία λύση. Θέλω να υπάρξει μία λύση γιατί είδα μόνος μου ότι πραγματικά η κατάσταση για τους γέρους, τα παιδιά, για τον πληθυσμό στην Ελλάδα έχει αρχίσει να φτάνει στο απροχώρητο. Η δημοσιογράφος, νομίζετε όμως ότι πραγματικά θα υπάρξει μία δυνατότητα επιστροφής της λεγόμενης πρώην Τρόικας? Κοιτάξτε, είχα δυνατότητα να συνομιλήσω με άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και ξέρετε ότι πολλά από αυτά τα μέτρα τώρα πρέπει να περάσουν από τα κοινοβούλια, τα οποία θα πρέπει να τα εγκρίνουν για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες. Άρα εδώ και τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Το τι θα πει εμπροκειμένου λοιπόν ο οποιοδήποτε θεσμικό φορέας είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε πραγματικά να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Ταυτόχρονα όμως άκουσα στην Ελλάδα ότι 40% των ανθρώπων δεν έχουν πια αυτή τη στιγμή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ότι το να βρεις φάρμακα έχει αρχίσει να γίνεται δύσκολο. Ταυτόχρονα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί. Δεν θα πρέπει το ελληνικό κοινοβούλιο να καταλάβει τη σημασία την οποία έχουν αυτές οι προσπάθειες. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Γιατί είπατε ότι εδώ και τώρα υπάρχουν και πάρα πολύ έντονοι κριτικοί σε σχέση με το ρόλο των οποίων έχουν παίξει διάφοροι, μεταξύ των οποίων και εσείς. Μα κοιτάξτε, εγώ έχω μια άμεση άποψη σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα. Πήγα και είδα εκ του σύναγκης τι συμβαίνει. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε να κερδίσουμε από την μια άλλη κατάσταση. Ελπίζω όμως πραγματικά να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα καλό συμπέρασμα. Και τώρα θα περάσω στα άμεσα αυστριακά θέματα. Ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την μεταφραστριά μας.